πέρα από τους υψηλούς στόχους, πέρα από τις επαναδιαπραγματεύσεις, απαγκιστρώσεις, τα καθημερινά προβλήματα είναι αυτά τα οποία διαχειρίζεται η τηλεόραση. Και τις έκανε καλό. Σε έναν από αυτούς που έκανε καλό 21 χρόνια, και νιώθω την ανάγκη να το πω, είμαι και εγώ. Έκανα άλλα δύο παιδιά, τρία, έκανα ένα ωραίο σπίτι, πήρα ένα μεγάλο μισθό, διαχειριζόμενος τη μιζέρια των Ελλήνων. Και αυτοκριτικά, ίσως και συμβολικά σήμερα, και ας το ερμηνεύσει ο καθένας ό,τι θέλει, ίσως και συμβολικά σήμερα και αύριο, λέω ότι αισθάνομαι πολύ άσχημα που εγώ ήμουν ευτυχισμένος διαχειριζόμενος τη μιζέρια των Ελλήνων. Αλλά με ειλικρίνεια, δεν θα το ήθελα να το ξανακάνω στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Και νιώθω τύψεις που το έχω κάνει. Αυτή είναι δουλειά δική σας, να διαχειριστείτε τα προβλήματα των Ελλήνων. Όση ώρα μιλάμε, είμαστε και σαν αντιστοιχεία με τον προβληματισμό του κόσμου, που μιλάει για τα προνοιακά επιδόματα τα οποία δεν έχουν δοθεί. Μιλάει για συντάξεις οι οποίες δεν έχουν καθυστερήσει. Για τα φάρμακα δεν μπορεί να τα πάρει. Μιλάει για τα φάρμακα, λέει ο άλλος, εδώ και 5 μήνες πληρώνω το οξυγόνο και δεν μου έχουν δώσει τα λεφτά. Ακριβώς. Και πληρώνω 80 ευρώ την εβδομάδα. Οξυγόνο για να αναπνέω. Βγαίνεις από τα ρούχα σου. Έστω και αν αμείβεσαι, έστω και αν επιδιώξει τηλεθέαση, όπως σου λένε αρκετοί. Έχετε λοιπόν. Δεν τον εύλογε στα γένια μας, κύριε Παδάκη, ως δημοσιογράφος μιλώ. Θέλω να πω όμως ότι πολλές φορές δημοσιογράφοι συνέβαλαν και εσείς εδώ πάρα πολλές φορές. Μακάρι να λυθούν προβλήματα. Μακάρι να είναι έτσι. Φέρατε δηλαδή ανθρώπους πρώτων ευθυνών τους, ανθρώπους πολιτείας. Μακάρι να είναι έτσι. Είναι η άλλη πλευρά.